Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπε και η κυρία Τσανάκη στο τέλος, μια φωτογραφία για να έχουμε να το θυμόμαστε. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε με τους 17 δημοτικούς συμβούλους. Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα και να βάλουμε στην κουβέντα μας τον επικεφαλή της παράταξης τόπος της ζωής μας, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και καλή δύναμη. Δεν ξέρω αν ακούγομαι γιατί είμαι έξω σε εξωτερικό χώρο. Ακούγεστε, ακούγεστε, μια χαρά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή δύναμη, εντάξει, τι να πούμε τώρα. Ήσασταν κι εσείς μία από τις παρατάξεις οι οποίες θέλησαν να κάνουν το Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Δεν έγινε βέβαια αυτό. Θα μπορούσε να μην συνεδριάσει χθες, πιστεύετε, αρχικά, ξεκινήσουμε από αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Όταν συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να ακυρωθεί παρά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Μια φυσική καταστροφή, για παράδειγμα, ή μια έκτακτη κατάσταση για την πόλη ή τα χωριά, ή γενική απεργία όμως που έχει γίνει, δεν είναι μέσα σε αυτούς τους λόγους. Μόνο δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, για έκτακτα φαινόμενα. Αν ο κύριος Πεφάνης έκανε σωστά τη δουλειά του, δεν θα έστελνε πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη και κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε τότε. Από τη στιγμή όμως, κύριε Τζεμιδάκη, που στάλθηκε πρόσκληση, ήταν μετά αδύνατο να μην γίνει η συνεδρίαση. Και να σας αποκαλύψω όμως και το εξής, ότι ο κύριος Πεφάνης και ο κύριος Μουριάρης δεν ζήτησαν ποτέ επίσημα αναβολή του Δημοτικού Συμβουλίου. Με πονηρό τρόπο, ο κύριος Πεφάνης μας έστειλε επιστολή και μας ζήτησε να δηλώσουμε αν θα παραστούμε στη συνεδρία της Πέμπτης. Όμως δεν κατέθεσε έτοιμα, ούτε ενημέρωσε ο ίδιος τις παρατάξεις για τις προθέσεις της διοίκησης του Δήμου να ζητήσει αναβολή της συνεδρίας. Δεν ξέρουμε τίποτα, όλα ήταν θολά, σκοτεινά και ζητούσε δεν μόνο να πούμε... Μπράβο. Δεν υπήρξε κάτι επίσημο ότι ζητούμε την αναβολή της συνεδρίασης. Απλά σας έστειλαν μια επιστολή, η οποία λέει αν θα παραστείτε. Στην ναι, οποία να δηλώσουμε συμμετοχή. Λες και θα πάμε σε κανένα beach bar. Όπως αντιλαμβάνεστε, εκ του πονηρού, δηλαδή ο κύριος Μουριάδης, ήθελε να δει τι θα κάνουμε εμείς και στη συνέχεια να αποφασίσει τι θα κάνει εκείνος. Μήπως, λοιπόν, λέω, υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες που εξυπηρετεί ο ίδιος ο κύριος Πεφάνης, αλλά και ο κύριος Μουριάδης. Μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε και έτσι. Βέβαια, κύριε Παπαδόπουλε, σήμερα το πρωί στο Ράδιο 1, στους 90,5, ο κύριος Πεφάνης, σε δηλώσεις του, κατηγόρησε ότι η αντιπολίτευση και οι παρατάξεις αντιπολίτευσης έχουν κάποια πολιτική σκοπιμότητα που συμμετείχαν στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι απαντάτε σε αυτό? Η διοίκηση του Δήμου με έχει κατηγορήσει για πολλά. Αλλά πρώτη φορά με κατηγορούν επειδή έκανα το καθήκον μου και συμμετείχα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ όμως τουλάχιστον αστείο να με κατηγορεί ο κ. Πεφάνης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που αυτός αποφάσισε να βάλει τη συνεδρία στην Πέμπτη, που ξέρετε ότι είναι η μέρα απεργίας και το ήξερε και ο ίδιος, και αυτός έστειλε την πρόσκληση στις παρατάξεις για να συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον υποχρέωσε κανείς, τον κύριο Πεφάνη, να συγκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στην απεργία? Και έχει το θάρρος και το θράσος να κατηγορεί παρατάξεις που συμμετείχαν στη συνεδρίαση για πολιτική σκοπιμότητα και υποκίνηση? Δηλαδή, κύριε Δεμητάκη, εμείς που συμμετείχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πολιτική σκοπιμότητα και η παράταξη του κυρίου Μουριάδη που απήχε από τη συνεδρίαση δεν είχε πολιτική σκοπιμότητα? Μήπως, κύριε Τσιμιδάκη, θα επηρεάζαμε εμείς με τη συμμετοχή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση για το εργατικό νομοσχέδιο και δεν το ξέρω? Αλλά θέλω να πω πάντως... και κάτι άλλο, να βάλω και μια άλλη διάσταση. Ναι, ναι. Τις απεργίες που γινόταν το προηγούμενο διάστημα από τους μηχανικούς και τους δικηγόρους. Γιατί ο κύριος Μουριάδης και ο κύριος Πεφάνης δεν έδειξαν συμπαράσταση και δεν ζήτησαν να αναλυθεί κάποιο έτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν θυμόμαστε αυτό, δεν θυμόμαστε κάποτε να έχει ξαναγίνει αυτό, δηλαδή να έχουμε αναβολή Δημοτικού Συμβουλίου λόγω απεργιακής κινητοποίησης, η οποία έγινε και το πρωί, έτσι να το πούμε και αυτό. Και για συμβολικούς λόγους, φυσικά δεν το είδαμε. Και έφερα συγκεκριμένα παραδείγματα μηχανικούς και δικηγόρους, γιατί το λέω αυτό? Γιατί πώς να μιλήσει για τους συναδέλφους του, τους μηχανικούς και τους δικηγόρους ο κύριος Μουριάδης, όταν τους έχει απαξιώσει εντελώς με τις απευθείας αναθέσεις που δίνει μόνο σε φίλους και πολιτούς του? Για τον κύριο Πεφάνη, βέβαια, δεν λυπάμαι.
πραγματικά, γιατί έδειξε ότι είναι ακατάλληλος για πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι μόνο δεν προστάτησε το κορυφαίο όργανο του Δήμου, αλλά λειτουργήσε ως προστάτης του Δημάρχου και μίλησε σήμερα εναντίον των παρατάξεων. Μάλιστα. Ναι, επειδή το αναφέρατε τώρα, είχαμε και δηλώσει του Δημάρχου σε τοπικά ραδιόφωνα ότι απήχε ως ένδειξη συμπαράσταση στους εργαζομένους ο κύριος Δήμαρχος. Ό,τι φαίνεται τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ναι. Ο κύριος Μουριάδης θα μείνει στην ιστορία ως ο πιο εχθρικός δήμαρχος απέναντι στους εργαζόμενους. Και το λέω αυτό γιατί. Δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα ξεχνάει οι Καβαλιώτες ότι ο κύριος Μουριάδης αρνούνταν επί 8 μήνες να δώσει μια επιπλέον ώρα στις σχολικές καθαρίστριες και ήθελε να τους θερήσει το δικαίωμα να πάρουν επίδομα το καλοκαίρι. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Μουριάδης έκανε διώξεις εναντίον των εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι και αρνούνταν επί ένα χρόνο να πάρει πίσω την έφεση που θα τους στερούσε τη δυνατότητα να μονιμοποιηθούν σε ένα τομέα που χρειαζόμαστε προσωπικό, που χρειαζόμαστε και χρειάζονται οι Καβαλιώτες την κοινωνική στήριξη. Το τρίτο που θέλω να πω και να ακούν οι Καβαλιώτες είναι ότι ο κύριος Μουριάδης κουκούλωσε τις καταγγελίες των εργαζομένων στο ΔΠΕΔΕ σε βάρος του καλλιτεχνικού διευθυντή για κακοποιητική συμπεριφορά. Επειδή κύριε Τσιμιδάκη και ο κύριος Γκόνης είναι φίλος του. Για να μην ξεχάσω και τους περίπου 50 δημοτικούς υπαλλήλους που έφυγαν από τον Δήμο εξαιτίας της συμπεριφοράς του Δημάρχου. Είναι λοιπόν πρόκληση και υποκρισία ο κύριος Μουριάδης να λέει μετά από όλα αυτά ότι είναι υπέρ των εργαζομένων. Εμείς κύριε Τσιμιδάκη έχουμε στηρίξει τους εργαζομένους στην πράξη, στα δίκαια αιτήματά τους και στα σωστά αιτήματά τους. Τις δώσαμε τις εξετάσεις μας όταν έπρεπε τις δύσκολες στιγμές. Εάν δεν ήταν η παρατάξη της αντιπολίτευσης, εάν δεν επέμενε και η δική μας παράταξη με έντονο τρόπο, ούτε οι σχολικές καθαρίστριες θα έπαιρναν παραπάνω ώρες, ούτε η έφεση σε βάρος των εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι θα αποσυρώταν. Αντίθετα, θέλω να πω ότι ο κύριος Μουριάδης πολέμησε τους εργαζόμενους και τάχθηκε ενάντια στα συμφέροντά τους. Και αυτό οι εργαζόμενοι του Δήμου δεν το ξεχνούν. Κύριε Παπαδόπουλε, τώρα έχουμε και τη συνεδρία της Δευτέρας, βέβαια, η οποία θα γίνει εξαναβολής. Υπάρχει εκεί πρόβλημα για να μην συνεδριάσει το σώμα ή όχι? Τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, σωστά το θέλετε. Δυστυχώς υπάρχει εκεί πρόβλημα. Σήμερα στάθηκε νέα πρόσκληση για τη Δευτέρα, η οποία όμως εκτιμούμε ότι δεν είναι σωστή. Η συνεδρία χθες δεν αναβλήθηκε, αλλά ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Συνεπώς, η επόμενη συνεδρίαση είναι μια για μας, είναι μια καινούργια συνεδρίαση. Και το λέω αυτό, κύριε Τσιμιδάκη, γιατί θέλω να πω ότι δεν είναι συνέχεια της χθεσινής. Άρα η συνεδρίαση πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να πάει μετά τη Δευτέρα αναγκαστικά. Γιατί υπάρχουν και προθεσμίες βάσει του κανονισμού και βάσει των νόμων. Υπάρχει όμως και μια περίπτωση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να ξαναστείλουν διορθωμένη πρόσκληση μέσα στην ημέρα, διαφορετικά τίθεται σε αμφιβολία και η συνεδρίαση της Δευτέρας. Μάλιστα. Νομίζω ότι χθες ζήσαμε και το αλαλούμ με την Οικονομική Επιτροπή για να ακούνε οι τηλεθεατές μας, η οποία αναβλήθηκε η Οικονομική Επιτροπή λόγω απεργίας και μετά τρέχανε να αλλάξουν την εντολογία επειδή δεν ήταν η σωστή. Βέβαια εδώ να σας πω ότι εμείς και να σας αποκαλύψω ότι ως ένδειξη διαμαρτυρίας η δικιά μας παράταξη απήχε από τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε έτσι να κάνουμε ως αντίδραση. Για τη Δευτέρα, για τη Δευτέρα όμως, κύριε Παπαδόπουλε. Για τη Δευτέρα, όπως σας είπα, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να γίνει συνεδρίαση γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες, το οποίο θα λέει μέσα ο κανονισμός. Άρα νομίζω ότι θα μας έρθει μέσα στην ημέρα μια καινούργια πρόσκληση η οποία θα μας ενημερώσει για ποια συγκεκριμένη ημέρα θα γίνει, θα για άλλη μέρα, να γίνει συνεδρίαση. Για άλλη μέρα δηλαδή. Ναι, αν και μας ήρθε πρόσκληση... Σας ήρθε για τη Δευτέρα και θα σας έρθει τώρα και μια άλλη, για άλλη μέρα δηλαδή, η οποία θα κυρώνει αυτή την πρώτη. Νομίζω ότι κάναμε λάθος και σήμερα και θα μας ξαναστείλουν μια άλλη πρόσκληση γιατί σήμερα μιλήσαμε δημόσια και νομίζω ότι μας ακούσανε και τώρα μας ακούν. Θα μας στείλουν μια άλλη πρόσκληση η οποία δεν θα γίνει τη Δευτέρα, θα αναβληθεί για να γίνει μια
άλλη μέρα. Καλά. Άμα δεν στείλουν όμω. Όπω θα αποφασίσουν οι διοικητέ. Άμα δεν στείλουν, κύριε Παπαδόπουλο, όμω. Εάν δεν στείλουμε, νομίζω ότι θα είναι προβληματική η συνεδρίαση τη Δευτέρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα σκεφτούν έτσι στο δημόσιο διάλογο που κάνουμε τη συζήτηση και μπορούμε να ενημερώσουμε και τη διοίκηση μέσα από εσά να μα ακούσουν, να συνετιστούν. Ούτω ή άλλω, νομίζω ότι έχουν σταλθεί και κάποια ερωτήματα προ τη διοίκηση από δημοτικού συμβούλου και από την κυρία Αναστασία Ιωσήπιδου. Νομίζω ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Θα τα βάλουν κάτω και νομίζω ότι σήμερα θα γίνουν όλε οι διορθωτικέ κινήσει για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα για να με γίνει την σημερινή πρόσκληση που στείλαμε. Μετά την Δευτέρα, δηλαδή, συνεδρίαση. Για να δούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ωραία. Και εγώ κλείνοντας μόνο θα επιμένω στο εξής, ότι ο κύριος Μουριάδης έχει αποδείξει ότι είναι σταθερά εχθρικός απέναντι στα συμφέροντα των εργαζομένων. Αυτό οι εργαζόμενοι είναι καλό να το γνωρίζουν, ώστε να μην παραπλανούνται από τα ψεύτικα και κούφια λόγια του κυρίου Μουριάδη περί συμπαράστασης. Εμείς στηρίξαμε και στηρίζουμε τους εργαζόμενους με πράξεις και στις δύσκολες στιγμές όταν μας χρειαζόταν. Αλλά και εκεί που φυσικά μπορούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό απόγευμα, κύριε Παπαδόπουλε.